σε πάντα καλά. Αντελίνα μου, καταρχήν φτούσου να μη σε ματιάζω. Δεν ματιάζω, αλλά πραγματικά είσαι μια κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ανταποδίδω. Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με την τηλεόραση, γιατί ξέρω ότι έχεις σπουδάσει νομική στο εξωτερικό. Από τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρή, όμως πολύ πολύ μικρή. Πιο μικρή από τις κόρες μου, 4 ας πούμε. Αυτό ήθελα να γίνω. Είχα πάει λοιπόν στη σχολή δημοσιογραφίας του Αντένα όταν ήμουν τώρα μετά ακριβώς μετά το σχολείο, ας πούμε 18, και είχα τον μπαμπά, ο οποίος μου λέει: θα πας να σπουδάσεις και μετά κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Έφυγα, πήγα, σπούδασα και μετά παντρεύτηκα το Χάρη. Επειδή παντρεύτηκα το Χάρη και επειδή εγώ αγαπώ την τηλεόραση, βλέπω τηλεόραση πολύ, δεν ήθελα ποτέ να πει κανείς, ενώ είχα στην αρχή ειδικά κάποιες προτάσεις, δεν ήθελα να πει κανείς ότι εκμεταλλεύτηκα το επίθετο. Γιατί επέλεξες το Άρτ? Εκεί με εμπιστεύτηκαν. Εκεί νιώθω οικογένεια, εκεί νιώθω μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως είναι ότι εγώ είμαι άπειρη. Και επίσης το τρίτο είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία. Ανεργία ειδικά στο χώρο αυτό. Θεωρώ απαράδεκτο εκ μέρους μου άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν χρόνια και δεν έχουν δουλειά και έχουν οικογένειες, εγώ να πάω τέλος πάντων και να διεκδικήσω μία θέση. Αν δεν ποτέ συνήθες σαν σκυλιά, γυρίζουνε στα χρόνια τα παλιά. Πες μου λίγο για το Χάρη, τι σου είπε? Η πρώτη αντίδραση ήταν πήγαινε να το κάνεις, ναι, να φας τα μούτρα σου για να δεις πόσο δίκιο έχω. Όταν σου λέω να μην πας, δεν μπλέξεις. Μετά είδε και αυτός από το μικρό κόσμο, γιατί μικρό κόσμος είναι, μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα, ναι, από το μικρό κόσμο των social media. Εγώ το άφησα να φτάσει στο πικ, να το ζητήσει ο κόσμος, το Αντελίνα, κάνε κάτι. Το άφησα να μου το πουν πολύ. Οπότε ο Χάρης εκεί μου δείχνει εμπιστοσύνη. Ναι. Ξέρει ότι το επίθετό μου, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο πεθερός μου μόχθησε πάρα πολύ για αυτό το επίθετο, είναι αυτοδημιούργητος και έφτασε εκεί που έφτασε, θα το τιμήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Τώρα μια και είπες για τον πεθερό σου και αυτά, το λες και συγκινείσαι. Ναι. Γιατί? Θα σου πω. Όχι γιατί είναι ο Γιάννης Πάριος, γιατί ο πεθερός μου είναι σχολή για μένα. Έχω πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Όχι εύκολη αρχικά. Ο πεθερός μου είναι ένας πολύ παθιασμένος μπαμπάς. Και όταν έγινα μαμά, κατάλαβα αυτή του την ψύχωση με τα παιδιά του. Και όταν ένας μπαμπάς αγαπάει τόσο πολύ τα παιδιά του, δεν κάνει λάθος. Τι το είπες, θα ασχοληθείς με την τηλεόραση? Λίγο φοβόμουν να το πω, η αλήθεια. Λίγο φοβόμουν να το πω. Γιατί τον σέβομαι πολύ. Και δεν ήθελα. Έπρεπε να νιώσω εγώ πολύ έτοιμη, σου είπα. Θέλω να με κοιτάξει κάποια στιγμή και να πει: είμαι περήφανος. Έρωτας είναι θαρό. Πες μου λίγο, πόσο χρόνια είσαι παντρεμένη με το Χάρη? 8 είμαστε μαζί. Τώρα θα πάμε. 7 παντρεμένη. Είναι εύκολο για ένα νέο ζευγάρι μετά από κάποια χρόνια γάμου να είσαι έτσι ερωτευμένος, ευτυχισμένος? Γνώρισα το Χάρη 10 Οκτωβρίου. 8. 10 Οκτωβρίου, μετά από 2 μέρες, τα ακούτε, συγκατοικήσαμε. Αμέσως. Και μετά από 1 μήνα έμεινα έγκυος. Όχι όμως γιατί έτυχε, γιατί είναι κάτι το οποίο ήταν έρωτας. Μπαμ. Μπορώ να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εγώ ήμουν από έναν χώρο τελείως διαφορετικό. Δεν γνώριζα τι σημαίνει καλλιτέχνης. Και είμαι και λίγο χαρακτήρας έτσι, κτητικός και τα λοιπά. Και δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, στην αρχή ήταν λίγο περίεργα. Καταρχήν με το Χάρη είμαστε, και δεν το λέω τώρα για να το πω, είμαστε μια μπουνιά. Δηλαδή, θεωρώ ότι διανύουμε την καλύτερη περίοδο της ζωής μας. Επειδή μου είπες για τον έρωτα, να σου πω ότι είμαι πιο ερωτευμένη από ποτέ. Θεωρώ, τώρα εγώ μιλάω για άλλον, αλλά έτσι θεωρώ και έτσι θέλω να θεωρώ, ότι είναι και αυτός τόσο ερωτευμένος, πιο πολύ από ποτέ. Είμαστε μια μπουνιά. Οπότε συζητάμε όλα, και τα καλά και τα κακά. Πολλές φορές εγώ είμαι και έντονη, γίνεται ένα, αλλά το έχουμε περιορίσει στα 5 λεπτά. Ναι, εντάξει. Τους καυγάδες μας. Εγώ εύχομαι να τα πας σούπερ, δεν σε φοβάμαι καθόλου και εδώ είμαστε.
Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, πάλι το λέω και συγκινούμαι. Χριστέ μου, αυτή την πρώτη εκπομπή που θα κάνω θα γίνω ρεζίλη, γιατί λέω συνέχεια. Είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου. Πρώτα είναι αυτή και μετά είμαι εγώ. Ευχαριστώ το Μένιο πάρα πολύ, γιατί στην τηλεόραση εγώ είμαι ψάρακας ακόμα που λέμε, τώρα μπαίνω και δεν ξέρω τα κατατόπια, και το γεγονός ότι με προσεγγίσατε με τόση ευγένεια και αγάπη, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ.